Λέξη πρωτόγνωρες για την κεντρική Ευρώπη, όχι όμως για την Ελλάδα, γιατί τη ζήσατε εκεί στον Εύρο. Καλησπέρα από τη Λευκοσία. Εμιλία, καλησπέρα σε όλους στην Κύπρο. Αυτό όμως που συζητάνε όλοι εδώ είναι ακριβώς ότι είναι η δεύτερη φάση ενός υβριδικού πολέμου που ξεκίνησε στον Εύρο. Τι έχουν κάνει δηλαδή? Έχουν εργαλειοποιήσει τη δυστυχία αυτών των ανθρώπων, τους έχουν κουβαλήσει από τα βάθη της Ασίας, να το πω έτσι όπως είναι το κλισέ, από την Ασία, από την Αφρική, τους έχουν κουβαλήσει στην άλλη άκρη της Ευρώπης με μηδενικές θερμοκρασίες, με θερμοκρασίες θανάτου όπως λένε, και τους έχουν αφήσει στιβαγμένους στα σύνορα, τους μεταφέρουν μέσα στη νύχτα για να ανοίξουν μια νέα εστία, τους καθοδηγούν αν θέλετε, αόρατοι από πίσω, άλλοι με όπλα, άλλοι με στολές, και όλα αυτά εις βάρος τους, όλα αυτά ένα παιχνίδι στις πλάτες τους, ένα παιχνίδι όπως το ονομάζουν εδώ στην Πολωνία, σαν να κουνάει πιόνια κάποιος σε ένα σκάκι, χωρίς να ενδιαφέρεται αν θα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι αύριο το πρωί. Και το λέω γιατί υπάρχουν πληροφορίες για πάνω από 10 νεκρούς τα προηγούμενα βράδια με τις μηδενικές θερμοκρασίες. Είναι λοιπόν λυπηρό, αλλά από την άλλη είναι και μια εργαλειοποίηση, ένα παιχνίδι πολιτικής που κάνουν κάποιοι για να πιέσουν να φέρουν μια αναταραχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς εδώ, 15 χιλιόμετρα από το σημείο που στέκομαι στον Μπιάλιστοκ, εκεί ακριβώς στην Κούζνιτσα είναι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φαίνεται λοιπόν ότι από την πλευρά της Λευκορωσίας δείχνουν ότι έχουν μια φιλοδοξία, να την πω, μια προοπτική να αφήσουν όλους αυτούς που πώς μεταφέρθηκαν εκεί είναι ένα ερώτημα που το έχουμε θέσει και εμείς ξανά και ξανά, και φαίνεται ότι και από τις αντιδράσεις των συναδέλφων από τα διεθνή δίκτυα βλέπω ότι όταν θέτω την ερώτηση σε σημεία που υπάρχουν και οι εκπρόσωποι των άλλων δικτύων, τους ενδιαφέρει να ακούσουν την απάντηση πώς βρέθηκαν από τη Συρία, πώς βρέθηκαν από το Αφγανιστάν, πώς βρέθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί οι Ιρακινοί στα σύνορα της Λευκορωσίας με την Πολωνία. Και τόσο η απάντηση οργανωμένα, που παίρνουν είναι ότι με κάποιες τουρκικές αερογραμμές, λένε κάποιοι, πολλές πληροφορίες ακούμε για πολλές πτήσεις οι οποίες κατευθύνθηκαν προς το Μίνσκ. Και όχι μόνο αυτό, από το Μίνσκ άλλα 300 χιλιόμετρα για να φτάσουν στα 15 χιλιόμετρα πίσω μου, στα σύνορα, στη Μεθόριο. Υπάρχει λοιπόν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχουν 15.000 Πολωνοί στρατιωτικοί, επίλεκτες δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις, αλλά υπάρχει και δυστυχία κόσμου, άνθρωποι οι οποίοι έχουν στιβαχτεί και οικογένειες ακόμα. Εγώ που σας μιλάω εδώ με τον Γιώργο του Τζαμτζή που είναι στην κάμερα, με δυσκολία στεκόμαστε όρθιοι από το κρύο, ασυνήθιστοι ίσως αν θέλετε. Πέφτουμε κι εμείς δηλαδή, σοκάρεται το σώμα σου σε αυτή τη θερμοκρασία. Και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για αυτούς τους ανθρώπους να επιβιώσουν. Άρα, ας μην παίζουν λοιπόν παιχνίδια στις πλάτες τους. Να βρεθεί μια διέξοδος μέσω της πολιτικής, της διπλωματικής οδού, Αλέξη, για να μπορέσουν να βρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι καταφύγιο και να καταφέρουν να επιβιώσουν. Σε ευχαριστώ θερμά.